Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Καλημέρα, κύριε βουλευτά. Τι μου κάνετε, κύριε Χατζηνικολάου? Πώς καταλήξατε τελικά στην απόφαση? Ποιες ήταν οι σκέψεις που σας οδήγησαν στο να υπερψηφίσετε την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης? Η διαδικασία ήταν για μένα εξαιρετικά απλή και πολύ σύντομη. Μετά την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την ομόφωνη και σύσσωμη, ότι δεν στηρίζουμε και δεν εξοδοτούμε τον κύριο Κοντζιά να υπογράψει την 20σέλιδη σύμβαση με την οποία διαφωνούμε επίσης με ομόφωνη απόφαση στο σύνολό της και επί της αρχής, δεν υπήρχε άλλος δρόμος για εμένα λογικός, όχι πολιτικός, λογικός, σαν Δημήτρης Καμένος, να πάω και να πω ναι και να πάει ο κύριος Κοντζιάς την επόμενη μέρα να, με δικιά μου υπογραφή σε ναι, να υπογράψει αυτή τη σύμβαση με αυτό το περιεχόμενο και με την ανάλυση που έχει γίνει και από πολλούς συναδέλφους στις πρέσπες. Θεωρείτε επομένως, κύριε Καμένε, ότι ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ψηφίζοντας κατά της πρότασης Μομφής, συνυπογράφουν ουσιαστικά τη συμφωνία με τα Σκόπια? Απόλυτα. Όχι, το πιστεύω, απόλυτα. Έγινε συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχω πει, για να κάνουμε πρόταση Μομφής στον ίδιο τον κύριο Κοντζιά στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έγινε on the record η συζήτηση αυτή, γιατί άκουσα τον κύριο Σγουρίδη το πρωί εδώ στον Καμπουράκη και στο Λιριτζή να λέει ότι αυτό ήταν σε κάποια πηγαδάκια, δεν έγινε, λέει, επίσημα τέτοια συζήτηση. Έγινε on the record και επικαλούμε και ένα δημοσίευμα του News 247, το οποίο το είδα πριν 10 λεπτά πριν να φύγω από την Βουλή, ναι. Το οποίο άλλο συνάδελος που μα παρόν το επιβεβαιώνει. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, αν κάποιος ανοίξει αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Και είπαμε, γιατί πρόταση Μομφής επιχειρηματολογήσαμε στον κύριο Κοντζιά? Διότι αν δεν περάσει η πρόταση Μομφής, και φυσικά θα περάσει αφού την κάνουν οι ΑΝΕΛ, δεν θα υπάρχει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου, που εσύ θα πάνε υπογράψει. Άρα θα γλιτώναμε την υπογραφή και ήταν το ζητούμενο για εμάς σαν ΑΝΕΛ. Δεν πέρασε η πρόταση, διότι ρώτησε ο πρόεδρος της υπηρεσίας τι πρέπει να κάνουμε, του είπαν χρειαζόμαστε 50 υπογραφές και δεν είχαμε. Εμείς είμαστε μόνο 9 και δεν είχαμε τον χρόνο. Και αποφασίστηκε να βγει η δήλωση ότι δεν στηρίζουμε και δεν εξοδούμε τον κύριο Κοντζιά και διαφωνούμε με τη συμφωνία. Αυτό. Τώρα, πείτε μου ποια είναι τα επόμενα βήματά σας. Θεωρείτε τον εαυτό σας μέρος της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης πλέον? Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δύσκολη ερώτηση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Ρωτώ, γιατί ένα ζήτημα είναι το εθνικό θέμα, ένα άλλο ζήτημα όμως είναι η οικονομική πολιτική, η συμφωνία που θα έχουμε σε λίγες μέρες για το χρέος, το μνημόνιο. Ναι, τη συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ήρθε 2 μέρες πριν την πρόταση Μομφής, την υπερψήφισα, διότι την έχω ξαναψηφίσει. Τεχνοκρατικά γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω ούτε στις συντάξεις και τα υπόλοιπα που έχουμε υπογράψει με τους δανειστές. Δεν έχουμε να υπογράψουμε κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται υπογραφή μας σε κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, ό,τι είναι δίκαιο και για την ανάπτυξη της Ελλάδος και για τις επενδύσεις και λύνει θέματα, θα το υπερψηφίσω. Ό,τι πλέον είναι ιδεολογικά αντίθετο σε εμένα, όπως έκανα και μέσα στο Σανέλ, θα το καταψηφίσω. Ό,τι δηλαδή φέρνουν σαν αριστερή ατζέντα οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους δεν θέλω να διχάσω και κανέναν, έχουν τα πιστεύω τους, εγώ απλώς διαφωνώ. Απλώς χτες δώσαμε τα πάντα. Και αν μου επιτρέπετε, δώσαμε δηλαδή γλώσσα, ταυτότητα, υπόσταση εθνική, μέχρι και ιστορία τους δώσαμε με αποδεχόμενη το Έλλιντεν. Και τι πήραμε? Μια γραβάτα. Πάντως, κύριε βουλευτά, μπορεί το κόμμα στο οποίο εσείς μέχρι χθες μετήχατε να ήταν κατά του όρου Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού κράτους, ναι. Όμως πρέπει να παραδεχθείτε ότι σχεδόν το σύνολο των υπολείπων αστικών κομμάτων ήταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Ήταν υπέρ, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε και... Δηλαδή, εγώ είδα στη Βουλή χθες και προχθές να βγαίνουν έγγραφα με βάση τα οποία το όνομα Βόρειος Μακεδονία... Είναι σαν να μπήκατε στο μυαλό μου. Ήταν πάνω στο τραπέζι πάντα. Εγώ διαφωνώ με τη διαδικασία αυτή με τον κύριο Κοντζιά. Για δύο λόγους. Έτερον εκάτερον. Ναι, σαφώς, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό. Διαβάσαμε τι συζητείτο. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον επισπεύδοντες είναι η διπλανή χώρα, και εφόσον μόνο η Ελλάδα έχει το δικαίωμα του βέτο, ας είχαν αναγνωρίσει 140, εμείς δεν είχαμε αναγνωρίσει. 7 πρωθυπουργοί, 7 κυβερνήσεις, δεν ξέρω πόσες και παραπάνω, δεν είχαν υπογράψει. Υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κοντζιάς, με τη βοήθεια του κυρίου Καμένου.
Αυτά έχει η δημοκρατία. Θα μπορούσε να αποφευχθεί και θα μπορούσε να γίνει σε αργότερο χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο και εμείς και αυτοί, Δεκέμβριο, Γενάρη της επόμενης χρονιάς, να επικαλεστούμε και εμείς προεκλογική περίοδο, να επικαλεστούμε και την έξοδο από τα μνημόνια και την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας και να κερδίσουμε χρόνο. Όχι για να πάει μπάλα σε άλλον, για να δώσουμε χρόνο σε αυτούς να χωνέψουν το μη Μακεδονία. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Όταν ανοίγεις τα χαρτιά των προηγούμενων, θα έρθει η ώρα να ανοίξεις και τα δικά σου. Και η ερώτηση, η δική μου, έτσι του απλού πολίτη, αν θέλετε και του Έλληνα βουλευτή, είναι όλα αυτά τα χαρτιά που ανοίξαμε. Εγώ επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα. Το οποίο... τα ανοίξαμε εμείς. Με ακούτε, κύριε βουλευτά? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Με ακούτε τώρα? Βεβαίως άκου, σας ακούω. Ναι, κάτι έκανε το κινητό σας. Εγώ σας ρώτησα το εξής. Ναι. Δεν ολοκλήρωσα την ερώτηση και δεν έγινα κατανοητός. Παρακαλώ. Ενώ είναι φανερό ότι η πλειονότητα των Ελλήνων, και μάλιστα οι μεγάλοι, είναι κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία από τη γειτονική χώρα. Ναι. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών δυνάμεων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό παλιότερα, τους Ανεξάρτητους Έλληνες και την Ένωση Κεντρών τώρα. Μέχρι προχθές. Η πλειονότητα των κομμάτων είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Δεν ρώτησαν ποτέ τον ελληνικό λαό. Ναι. Ποτέ δεν πήγανε. Ναι, δεν θα ήταν το φυσικό να θέλουν να τον εκφράσουν και να έχουν πολιτικά ωφέλη? Και ωφέλη και επίσημη αξιοδότηση. Είτε μέσω δημοψηφισμάτων, είτε να τεθεί σε προεκλογικό αγώνα. Μα το φοβούνται πολιτικά. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, είσαστε από τους εμπειρότερους. Δεν πω πιο έμπειρος και πιο αξιόπιστος, έγκριτος δημοσιογράφος. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Μα την πολιτική βλάβη φοβούνται, όχι την πραγματική και την ουσιαστική βλάβη της πατρίδας. Όπως την εννοώ εγώ, και σε έχω λάθος. Αν ήταν όλοι μάγκες πολιτικά, θα το βάζαν προεκλογικά. Ξέρετε, κύριε, πάμε εκλογές και όταν κυβερνήσω θα φέρω το όνομα και θα το κάνω έτσι. Και δεν θα βρίσκα την ψήφο τους. Ούτε την ψήφο τους. Θα μπαίναν 15 κόμματα στη Βουλή με 8% το καθένα. Τώρα, δύο προσωπικά ερωτήματα που στέλνουν οι ακροατές μας. Πρώτο ερώτημα. Στεναχωρήθηκα χθες με τον μπάσκετ, αυτό είναι σίγουρα. Δεύτερον, συλληπιτήρια στην οικογένεια του μπάσκετ για τον Κώστα τον Πολίτη. Είναι άσχετα με το θέμα. Αλλά είναι ο άνθρωπος, ο Κώστας ο Πολίτης, επειδή τον γνώριζα πολύ καλά και την ομάδα του 87, ο οποίος έφερε την άμφιση του αθλήματος στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Τώρα, δύο προσωπικά ερωτήματα στέλνουν για εσάς οι ακροατές. Πρώτον, θα βλέπατε θετικά μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία στο μέλλον? Ρωτούν πολλοί φίλοι. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έχει επιβεβαιωθεί αυτό και από την απέναντι μεριά και από εμένα. Δεν υπάρχει. Ο φυσικός χώρος, ο δικός μου, είναι ο χώρος της συντηρητικής δεξιάς. Ο φυσικός χώρος, ο προσωπικός μου. Εάν υπάρξει ποτέ, και δεν ξέρω αν και θα ασχοληθώ με την πολιτική σε επόμενες εκλογές. Ειλικρινά σας το λέω και το λέω και δεσμεύομαι και δημόσια. Και τι θα κάνω δεν το γνωρίζω. Θα περιμένω τις εξελίξεις του Αυγούστου να δω πώς θα βγούμε από το μνημόνιο. Δεν θα γνωρίζω πολλά, αν θέλετε, από άλλη ώρα. Από τα οικονομικά και τι θα γίνει με την επιτήρηση και όλα αυτά. Πώς θα είναι η επόμενη μέρα, η βαθμή ελευθερίας και το σχέδιο των αγορών για να έχουμε φθηνό χρήμα τέλος πάντων για να πάει μπροστά η οικονομία. Αν δεν ισχύσουν όλα αυτά, πιθανόν να επισκεφθούν οι εκλογές μαζί με τη μείωση των συντάξεων από 1η-1η. Οπότε ο χρόνος θα είναι, ξέρετε, σχετικός. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση και θα περιμένω να δω τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα γενικότερα. Τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τι θα κάνετε? Θα παραιτηθείτε? Μα προς Θεού, κύριε Χατζηνικολάου, με ετοίμησαν 182 συνάδελφοι οριζόντια στη Βουλή και υπερκομματικά. Θα ακολουθήσω τις διαδικασίες παραιτήσεώς μου από αύριο. Ό,τι λέει ο νόμος και ό,τι πρέπει να γίνει. Θα υποβάλλετε παραίτηση λοιπόν. Θα πάω στη διαδικασία κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε βουλευτά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημεριδών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και μερικά δικά σας εξαιρετικά μηνύματα, όπως αυτό του Τάσου Κοντογιαννίδη που έχω μπροστά μου, του συναδέλφου δημοσιογράφου.
Θα τα δούμε στο ξεκίνημα της δεύτερης εκπομπής. Θα έχουμε και δύο γρήγορες συνεντεύξεις, μία με τον Πάνο Σκουρλέτη, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μία με τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Στάθη, την είπα τη θέση μου, δεν άκουγες εδώ, δεν ήμασταν μαζί εδώ στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Σου είπα ότι εγώ προσωπικά είμαι κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία. Αλλά δυστυχώς αυτή έχει επικρατήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μεγάλα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Όλα. Εξαιρέσεις πολύ μικρές. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το κόμμα του Πάνου Καμένου, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρών του κυρίου Λεβέντη. Δεν θεωρώ όμως προδότες τους απέναντι, καταλαβές. Δεν τους θεωρώ. Θεωρώ ότι έχουν μια άλλη άποψη, μια άλλη λογική για το καλό της πατρίδας. Και θεωρώ επίσης ότι καλό είναι να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας για να καταλήγουμε σε έναν μέσο όρο, σε μια κοινή γραμμή και να την υπηρετούμε όλοι μαζί στη συνέχεια. Όπως δεν θεωρώ και πατριδοκάπηλους όσους επισημαίνουν τις αδυναμίες της συγκεκριμένης συμφωνίας. Τι να κάνουμε τώρα. Και βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά μου ότι υπάρχουν δεκάδες μηνύματα Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό που είναι στην ίδια λογική μαζί μου και θεωρούν ότι αυτή η εικόνα του εθνικού διχασμού που βγαίνει προς τα έξω είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Το ανθρωποκεντρικό όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής και η κοινωνική της ευαισθησία καθορίζει κάθε δραστηριότητά της. Στην Εθνική Ασφαλιστική, πέρα και πάνω από κάθε στρατηγική εταιρική ανάπτυξη, είναι η φροντίδα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Οι διαχρονικές της αξίες την καθιστούν πάνω απ' όλα ανθρώπινη απέναντι στους ασφαλισμένους της και στο κοινωνικό σύνολο. Και βέβαια μαζί μας η Στίχημαν και στο φετινό Μουντιάλ ετοιμάσου να κάνεις σερί. Κατέβασε το νέο application του stichiman.gr, κάνε το απόλυτο σερί και κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά εντελώς δωρεάν. Το application είναι διαθέσιμο και για iOS και για Android κινητά. Stichiman.gr. Τώρα θέλω να σας πω κάτι για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στη Real News. Εξασφαλίσαμε και από αυτή την Κυριακή και κάθε μήνα αποκλειστικά θα έχετε μαζί με τη Real News ένα από τα κορυφαία περιοδικά στην Ευρώπη, το Food and Travel. Μπείτε να δείτε τα εξώφυλλά του, μπείτε να δείτε το περιοδικό αυτό στο διαδίκτυο. Πληκτρολογήστε Food and Travel στον κύριο Google. Για να δείτε για ποιο περιοδικό μιλώ. Το Food and Travel, το κορυφαίο ευρωπαϊκό περιοδικό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γαστρονομικές προτάσεις και μοναδικοί προορισμοί. Εστιάζει στα ωραιότερα πράγματα στη ζωή, όπως είναι το ταξίδι και η γαστρονομία. Και υπόσχεται να γίνει ο απόλυτος προορισμός σας. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News, Food and Travel και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, το περιοδικό που ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα. Δύο υπέροχα περιοδικά έρχονται με τη Real News αυτή την Κυριακή. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.